λόγια. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι πρόκειται να αναπτυχθούν περισσότεροι από 3.000 Αμερικανοί στρατιώτες στη Γερμανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Συγκεκριμένα με εντολή Biden, 2.000 στρατιώτες με έδρα τις ΗΠΑ θα μεταφερθούν στις συμμαχικές Πολωνία και Γερμανία και ακόμα 1.000 από τη Γερμανία θα μετακινηθούν στη Ρουμανία. Ωστόσο, δεν στέλνονται δυνάμεις στην Ουκρανία που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτά δεν είναι στρατεύματα που θα πάνε στην Ουκρανία, δεν θα πολεμήσουν στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ απλώς τηρούν τις δεσμεύσεις τους βάσει του άρθρου 5 να υποστηρίξουν και να καθησυχάσουν τους εταίρους στην περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας απάντησε αμέσως με μια σκληρή διατύπωση. Τα αβάσιμα καταστροφικά βήματα θα τροφοδοτήσουν μόνο στρατιωτικές εντάσεις και θα περιορίσουν το πεδίο για πολιτικές αποφάσεις. Η μη αποστολή των στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι μια κίνηση που έχει σχεδιαστεί για να αποφευθεί η πρόκληση της Μόσχας, η οποία για τη δική της ασφάλεια θέλει εγγυήσεις ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται με τον πρόεδρο Πούτιν να λέει στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί του αγνοούν τις ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλεια. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τονίζει επίσης την κρισιμότητα του διαλόγου. Προφανώς ανησυχώ πολύ για την κατάσταση στο πεδίο. Είχα πολλές συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου, με τον πρόεδρο Πούτιν σε πολλές περιπτώσεις και θα μιλήσω και με τον πρόεδρο Μπάιντεν τις επόμενες ώρες. Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε σε διαδικασία προσπάθειας να βρούμε κοινό έδαφος. Η διασύνη να βρεθεί αυτό το κοινό έδαφος λαμβάνει η χώρα έναντι των αυξανόμενων φόβων ότι η Ρωσία θα εισβάλλει στην Ουκρανία. Κάτι που ο πρόεδρος Πούτιν αρνείται.